Θέλω να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από τον κύριο Θωμαίδη, αν μου επιτρέπετε. Κύριε καθηγητά, μελετάτε τα λίμματα, τα έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε πει δυσάρεστα. Νομίζω ότι έχετε να μας πείτε κάτι ευχάριστο σήμερα. Ναι, έχω να σας πω κάτι ευχάριστο. Αυτή τη βδομάδα, αυτή τη στιγμή, η μείωση είναι οριακή βέβαια, είναι περίπου μείον 10% σε σχέση με την προηγούμενη. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε μετά από αυτές τις 4 εβδομάδες που παρατηρούμε μία σταδιακή ύφεση είναι ότι πράγματι φαίνεται και από τα λίμματα να υπάρχει μία ουσιαστικά ανάσχεση της διάδοσης, παρόλο που ταυτόχρονα συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα στην κοινωνία. Σίγουρα η ενίσχυση των εμβολιασμών, η βελτίωση των καιρικών συνθήκων αλλά και η εχνηλάτηση βοήθησαν στο να μην έχουμε κάποια περαιτέρω έτσι, αύξηση του οικοφορτίου στα λίμματα, νομίζω. Άρα, κύριε καθηγητά, το αποτύπωμα του Πάσχα που σε κάποιες άλλες περιοχές, 10 τον αριθμό, το είδαμε αρκετά έντονο. Στην Αττική, ευτυχώς, όπως μας λέτε, δεν υπήρξε. Τουναντίον υπάρχει και μια μικρή μεν, αλλά σταθεροποίηση, έτσι όπως τη βλέπετε, στα λίμματα δε. Αυτό θα μπορούσε να μας δώσει την αισιοδοξία ότι πάμε σταδιακά συνεπικουρούντων και των μέσων που είπατε, δηλαδή εμβολιασμό και καλό καιρό, σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ορατό και από τους άλλους επιδημιολογικούς δείκτες, δηλαδή οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι εισαγωγές της ΜΕΘ. Χθες είχαμε, συγγνώμη, 1957 κρούσματα, 661 διασωληνωμένους, έχει αρχίσει και πέφτει. Δυστυχώς είχαμε απώλειες, αλλά ήταν πιο μικρός ο αριθμός, 43 είναι οι θάνατοι. Όλα αυτά δηλαδή τα στοιχεία και τα δεδομένα δείχνουν ότι έχουμε πάρει μία οδό καθόδου του προβλήματος. Έτσι δείχνουν οι δείκτες ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Τα πολύ κρούσματα σημαντικό. Έχουν να κάνουν με τον αριθμό των μοριακών τεστ. Δηλαδή όταν αυξάνουν τα μοριακά τεστ θα δείτε περισσότερα κρούσματα. Να πάμε λίγο και στον κύριο Σκουτέλη. Είχατε, κύριε καθηγητά, όπως διάβαζε, ένα πανελλήνιο συνέδριο λοιμόξεων. Θα θέλαμε να μας πείτε πού καταλήξατε και σε σχέση με την ανοσία, με τις μεταλλάξεις. Διότι κρατώντας αυτό που μας λέει ο κύριος Θωμαίδης, η πρόοδος του εμβολιασμού δείχνει τα σημάδια της και είναι θετικά. Από την άλλη, όμως, και η πρόοδος των μεταλλάξεων μπορεί να μας κάνει ζημιά. Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Καταρχάς, το Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμόξεων συνεχίζεται και σήμερα και αύριο, έτσι από χθες. Μέχρι τώρα, πραγματικά ασχολούμασταν με το αποκλειστικά τα δύο τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό και εμείς όσο οφείλαμε. Αλλά από εδώ και πέρα, ακολουθούμε το πρόγραμμα της κανονικότητας που έχει αρχίσει να ξεκινάει σε όλη τη χώρα και σε όλο το επίπεδο δραστηριότητας. Δηλαδή, συνεχίζουμε το νήμα εκεί που το αφήσαμε πριν 2 χρόνια. Και έτσι πρέπει. Όλοι να ξαναβρούμε αυτό που λέμε, να ξαναβρούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας και τις ασχολίες μας. Όσον αφορά μια παρατήρηση σε αυτό που είπε ο κ. Θωμαίδης, το τόνισε, το είπατε και εσείς, αλλά να το ξανατονίσω και εγώ, ότι η μείωση αυτή είναι διπλά σημαντική, αφενός μεν γιατί είναι μείωση και αφετέρου γιατί ουσιαστικά είναι το αποτύπωμα του Πάσχα, το οποίο το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς να είναι δυσμενέστερο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και βλέπουμε τα νούμερα μειούμενα, παρ' όλα αυτά τα νούμερα είναι ακόμα ψηλά. Οι 2.000 κρούσματα. Δεν είναι λίγα, οι 50 νεκροί σχεδόν κάθε μέρα δεν είναι λίγοι και γι' αυτό ας συνειδητοποιήσουμε και θέλω να τονίζω αυτό ασχέτως αν γίνουμε άγγελος κακών ότι πρέπει, είμαστε ακόμα στη μέση του δρόμου όσον αφορά το κύριο όπλο που διαθέτουμε, δηλαδή τους εμβολιασμούς. Και ναι μεν θα υπάρχουν οι μεταλλάξεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας αλλάξουν στην πορεία τη στρατηγική μας αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να ολοκληρώσουμε είναι το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανίσουμε τον ιό, τον κορονοϊό. Και πώς τον εξαφανίσουμε? Με 2 τρόπους. Πρώτον, με μαζικούς εμβολιασμούς, δηλαδή να εμβολιαστούμε όλοι, αν είναι δυνατόν. Και δεύτερον, με ταχύς εμβολιασμούς, με ταχύ πρόγραμμα εμβολιασμών. Αν το πρόγραμμα εμβολιασμών κρατήσει 2 χρόνια, δηλαδή να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός για 2 χρόνια, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα για 2 λόγους. Πρώτον, διότι θα δώσουμε την ευκαιρία στον ιό να ανασυνταχθεί, δηλαδή να πάρει και πώς ανασυντάσσεται ένα μικρόβιο, ένας μικροοργανισμός, παράγοντας αντοχές και μεταλλάξεις. Άρα λοιπόν δεν πρέπει τον αφήσουμε καθόλου ούτε δευτερόλεπτο να μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μεταλλάξεις, γιατί τότε θα έχουμε άλλα προβλήματα. Και δεύτερον, βέβαια, το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε ταχείς είναι ότι δεν μπορούμε κάθε μέρα να πληρώνουμε το τίμημα των 50 νεκρών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ταχείς και μαζικούς εμβολιασμούς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Με το ρυθμό που πάμε, κύριε Σκουτέλη, που
κρατάμε αυτή τη διετία που λέτε, αν φτάσουμε να εμβολιαστούμε όλη τη διετία. Μία τρύπα στο νερό θα έχουμε κάνει, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ακριβώς είναι αντελώς συμβολικό. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ταχύτατα. Αυτό που λέγαμε, μέχρι Ιούνιο-Ιούλιο πρέπει να έχει εμβολιαστεί ένα 50-60% του πληθυσμού, όχι απλώς με μία δόση. Και με τις δύο. Κανονικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με την πρόοδο που έχουμε αυτή τη στιγμή, το πιάνουμε, τον πιάνουμε αυτόν τον στόχο. Εγώ νομίζω ότι θα τον πιάσουμε. Γιατί πραγματικά 100 και χιλιάδες εμβολιασμοί την ημέρα είναι πραγματικά ένα φοβερό επίτευγμα, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά γενικώς και για τα ευρωπαϊκά. Μην ξεχνάμε σε τι χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η Γερμανία, που όλοι θαυμάζουμε. Εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι όσον αφορά την ταχύτητα. Όμως είμαστε ακόμη χαμηλά. Είμαστε στο 15%, κάπου εκεί. Απέχουμε πολύ από το 50-60%. Πιστεύω όμως και με την επιτάχυνση του Μαΐου και Ιουνίου, αλλά και με το μονοδοσικό εμβόλιο που θα εφαρμοστεί, ότι μέχρι Ιούνιο-Ιούλιο θα έχουμε πετύχει ένα σημαντικό ποσοστό, 50-60%, και αν λάβουμε υπόψη και την ανοσία τη φυσική, που δεν μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, αλλά είναι αρκετά ψηλή. Δηλαδή αυτοί που έχουν νοσήσει είτε συμπτωματικά είτε ασυμπτωματικά, νομίζω θα είμαστε αρκετά καλά. Να πάμε λίγο πάλι στον κύριο Θωμαίδη. Είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο για όλους μας, ειδικά μετά από τέτοια πίεση και τέτοια απογοήτευση και τέτοια ανασφάλεια για το τι έρχεται, το γεγονός ότι πάμε κάπως καλύτερα. Έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Ανοίγει ο τουρισμός, άνοιξε ήδη, σιγά-σιγά έρχονται τουρίστες. Πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, πώς βλέπετε το καλοκαίρι μας, κύριε Θωμαίδη? Νομίζω ότι αυτό που περιέγραψε ο κύριος Σκουτέλης είναι η πραγματική εικόνα, δηλαδή αν έχει εμβολιαστεί το 60% τον Ιούλιο του πληθυσμού, σαφώς θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση και θα έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε σε μια κανονική έτσι, περίοδο καλοκαιριού. Το βασικό είναι να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί. Αυτό που, ακριβώς που περιέγραψε και ο κύριος Κουτέλης. Και εκεί νομίζω πρέπει να σταθούμε επικοινωνιακά. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και από το Σεπτέμβριο να μπορούμε κανονικά να είμαστε στις εργασίες μας. Να ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε και λίγο καλύτερα όμως. Αρκεί για την ανοσία, αρκεί αυτό το πρόγραμμα εμβολιασμών να επιτευχθεί στη χώρα μας μόνο? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια πανδημία και έρχεται για το εξωτερικό. Εμείς ως χώρα μπορεί να είμαστε πιο πίσω από άλλες χώρες. Άλλες μπορεί να είναι πιο πίσω από εμάς. Αλλά έρχεται και ο τουρισμός. Εμείς δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για όλο αυτό, αν πετύχουμε τον εμβολιασμό? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, πολύ σωστή η ερώτηση, κύριε Πλάτζο, έχετε απόλυτο δίκιο. Όποιος δεν είναι εμβολιασμένος και υπάρχουν έτσι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη που δεν είναι, είναι υπόστρωμα για μεταλλάξεις. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει κάποια ας πούμε, έτσι, δυνατότητα στον ιό σε κάποιο σημείο του πλανήτη να παράξει κάποιο στέλεχος το οποίο μπορεί να είναι μεταδοτικό και τα λοιπά. Άρα πρέπει να το κάνουμε, αλλά όταν δεν το κάνουν άλλοι, χάνουμε έδαφος. Βέβαια. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε το δικό μας πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το βρετανικό στέλεχος είναι αρκετά ανθεκτικό και τόσο μεταδοτικό που επικρατεί, ακόμη και εναντία. Έτσι φαίνεται καταρχήν σε αυτή τη φάση στην ειδική μετάλλαξη. Οπότε αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως χώρα είναι να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό. Μένοντας στον εμβολιασμό, έβλεπα χθες το ρεπορτάζ εδώ του δελτίου μας στο Open στη Βρετανία, η οποία έχει το πορτοκαλί της στην Ελλάδα και θα επανακαθορίσει τη στάση της στο επόμενο διάστημα. Παρότι έχουν προχωρήσει εμβολιαστικά πάρα πολύ, υπάρχουν περιοχές που λόγω της μετάλλαξης, και έλεγαν για την ειδική μετάλλαξη, κύριε Σκουτέλη, πισωγύρισαν. Και έβλεπα δύο ηλικιωμένους που έλεγαν ότι πάμε μια χαρά, προχωρήσαμε, έχουμε εμβολιάσει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και ξαφνικά, λέει, σε ένα κολυμβητήριο, σε ένα μαγαζί δίπλα, σε μια γειτονιά, φούντωσε όλο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Σκουτέλη. Να έχουμε προχωρήσει εμβολιαστικά και μία μετάλλαξη να προλάβει να μας κάνει τη ζημιά. Ή να προλάβουμε εμείς τη μετάλλαξη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα ακριβώς. Το πρόβλημα είναι καταρχάς να εμβολιαστούμε. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι η μετάλλαξη. Η μετάλλαξη ας τις αφήσουμε στους ειδικούς επιστήμονες. Θα εμφανιστούν μετά από 6 μήνες, 9 μήνες το πρόβλημα, τα εμβόλια και τις μετάλλαξεις. Ναι. Βέβαια, αυτό που πρέπει παράλληλα επισημαίνετε εσείς με τους ηλικιωμένους αυτούς στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι δεν πάβουν να σταματούν και να μην εφαρμόζονται τα μέτρα τα υπάρχοντα. Μάσκες δηλαδή και αποστάσεις. Μέχρι να ολοκληρωθεί εντελώς το εμβολιαστικός, η εμβολιαστική καλύψη του πληθυσμού. Έτσι, άρα μην βρίσκουμε πάντοτε τα εξελαστήρια θύματα της μεταλλάξης. Εξάλλου να σας τονίσω το εξής, να σας ξεκαθαρίσουμε πάνω από τα εμβόλια. Συνήθως
να πάρουμε παράδειγμα το εμβόλιο του τετάνου, έτσι. Όχι να το κάνουμε κάθε 10 χρόνια, σχέτως να το ξεχνάμε όλοι, το θυμόμαστε όταν τραυματιζόμαστε. Κάθε 10 χρόνια είναι το ίδιο εμβόλιο, απλώς κάθε 10 χρόνια δίνουμε μια ενίσχυση του νοσολογικού μας συστήματος να ξαναθυμηθεί το μικρόβιο του τετάνου, το κορονοβακτηρίδιο, για να ενισχύσει το νοσολογικό του σύστημα. Άρα, συγγνώμη, νομίζω, κύριε Σκουτέλη, ότι ελάχιστοι το κάνουν αυτό. Δηλαδή, να μείνει στα παιδικά. Το πρόγραμμα λέει κάθε 10 χρόνια κάνουμε εμβόλιο του τετάνου, όπως όλο τον κόσμο. Όπως τη υπατήτητα Β, παραδείγματο χάρη, το κάνουμε κάθε 20-30 χρόνια, δεν έχει σημασία. Άλλα εμβόλια όμως, όπως παράδειγμα το εμβόλιο της γρήπης, δεν τα κάνουμε για να ενισχύσουμε το νοσολογικό μας σύστημα στο συγκεκριμένο ιό. Το κάνουμε ακριβώς διότι υπάρχουν εταλλάξεις που το αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Μάλιστα. Στη γρήπη, δηλαδή, το εμβόλιο το κάνουμε κάθε χρόνο, όχι για να ενισχύσουμε το νοσολογικό σύστημα του οργανισμού, του ιού της γρήπης, αλλά γιατί κάθε χρόνο ο ιός της γρήπης αλλάζει. Αυτό υποτίθεται ότι θα γίνει και τώρα. Και με τον κορονοϊό. Μάλιστα για τη γρήπη που είπατε, διάβαζα προσφάτως ότι δεν έχετε τα δεδομένα, γιατί δεν είχαμε φέτος γρήπη με τα μέτρα προστασίας και όλα αυτά. Αλλά αν όμοι γέννητο του χρόνου εμφανιστεί γρήπη, δεν θα υπάρχει το κατάλληλο εμβόλιο, γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα. Όχι δεδομένα, δεν υπάρχουν τα μικρόβια. Τα μικρόβια. Έτσι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ο ιός της γρήπης, γιατί έχει εξαφανιστεί με τις μάσκες και κυρίως. Έχει εξαφανιστεί. Και δεν μπορούμε να φτιάξουμε το καινούργιο εμβόλιο για φέτος. Αλλά αυτό είναι ευχάριστο και δυσάρεστο. Είναι σωστό. Ευχάριστο διότι σημαίνει ότι μακάρι να τον εξαφανίσουμε και τον κορονοϊό και να φτιάξουμε εμβόλιο. Παρόλο που ο κορονοϊός δεν χρειάζεται ιό για να αναπαραχθεί, γίνεται στο εργαστήριο. Να το δούμε λίγο αυτό τώρα με τον κορονοϊό. Βλέπετε τρίτη δόση, κύριε Σκουτέλη, δηλαδή από Σεπτέμβριο. Τρίτη δόση όσον αφορά πιθανώς τις μεταλλάξεις. Αυτό όμως είναι νωρίς να το πούμε. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς, μην ξεχνάμε ενός έτους ιστορία, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο διαρκεί, λέγαμε μέχρι τώρα 6 μήνες, τώρα μετά λέμε 9 μήνες, να δούμε πόσο διαρκεί η ανοσία και για κάθε εμβόλιο. Πρώτον είναι αυτό, πόσο διαρκεί η ανοσία, και δεύτερον, αν αυτή η ανοσία είναι επαρκής για τα στελέχη, τα μεταλλαγμένα που θα υπάρχουν τότε. Άρα είναι λίγο νωρίς να συζητούμε. Άρα είναι ανοιχτό ακόμη και αυτό. Άρα σήμερα συζητάμε για ταχύς και μαζικούς εμβολιασμούς. Κατανοητό απολύτως. Κάτι ακόμη. Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία πολύ σωστά λέτε ότι πρέπει να τηρούνται. Αποστάσεις, πλύσιμο χεριών, απολυμαντικό, μάσκες, οτιδήποτε. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Στις μάσκες. Πολλοί μας ρωτάνε, οι μάσκες ήρθαν για να μείνουν. Θα έχουμε τις μάσκες μέσα έξω για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Κοιτάξτε, το ήρθαν για να μείνουν, μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα έλεγα. Όχι για να μείνουν, αλλά μην ξεχνάτε ότι η γρήπη και τα κρυολογήματα φέτος εξαφανίστηκαν λόγω της μάσκας, όχι λόγω των εμβολιασμών. Εντάξει, κρατήστε το αυτό. Δεν είπα να φοράμε συνεχώς μάσκες, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Άρα έχει δείχνει τη σημασία της μάσκας και των αποστάσεων. Δεύτερον, μέχρι στιγμής λέμε, συνεχίζουμε τα μέτρα μέχρι να επιτευχθεί μεγάλο ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού όσον αφορά τα εμβόλια. Βέβαια, στις ΗΠΑ, όπως όλοι έχετε ακούσει και το έχετε πει και στις ειδήσεις, το CDC λέει ότι σε ανοιχτούς χώρους άτομα που έχουν εμβολιαστεί μπορεί να μην φοράνε μάσκα. Σε ανοιχτούς χώρους. Υπήρχαν αντιδράσεις όμως και στην Αμερική. Πιθανώς να έρθει και εδώ. Αυτό πιθανώς δεν έχει έρθει ακόμα. Είχαν αντιδράσεις πάντως από ό,τι διάβαζα χθες, κύριε καθηγητά, και στην Αμερική γι' αυτό. Και πολλοί τηλεθεατές μας ρωτάνε. Το καλοκαίρι, με 30-40 βαθμούς με τον καύσωνα στην Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες που επικρατούν, θα είναι εύκολο να ανεχθεί κάποιος τη μάσκα, ακόμη και έξω? Επαναλαμβάνω ότι αν έχει εμβολιαστεί, μπορεί να μην τη φοράει σε εξωτερικούς χώρους. Άρα λοιπόν, όποιοι θέλουν να φοράνε μάσκα και πραγματικά είναι πολύ ενοχλητική, ειδικά στις υψηλές θερμοκρασίες, ας φροντίσει να εμβολιαστεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να. Δεν μπορεί να τα έχουμε. Καλά το λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε από τη μια μεριά και να έχουμε απέτηση να στρέψουμε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και την επιστήμη υπέρ των απαιτήσεών μας, των ιδεολειψιών. Το καταλάβω αυτό. Νομίζω ότι πολύ καλά το λέτε. Σαφής. Είστε σαφέστατος. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία από τη μία η μάχη με τον ιό και από τη μία η μάχη με την οικονομία και με μια ζωή που είναι σε αναστολή όλο αυτό το διάστημα. Βλέπετε, κύριε Σκουτέλη, ότι θα μπορούσε έτσι όπως παρουσιάσαμε όλο αυτό σταδιακά να αρχίσουν άρσεις, να μπαίνει μουσική, να αυξηθεί πιθανώς ο αριθμός. Πώς το βλέπετε? Φυσικά αυτό είναι ο στόχος και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο το επιχειρησιακό εγχείρημα της πολιτικής προστασίας από τα δογματικά συνήθως συμπεράσματα των επιστημόνων. Εμείς λέμε πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Το πώς θα γίνει όμως είναι το πρόβλημα, γιατί η οικονομία πρέπει να πάρει μπρος. Ήδη έρχεται ο τουρισμός, έχει ανοίξει ο τουρισμός, έρχεται το καλοκαίρι, υπάρχει η εποχή γενική. Άρα πρέπει να πραγματικά. Ο λόγος τώρα για το. Δύο λόγια. Δεν θα πω την προσωπική μου γνώμη για αυτά, διότι δεν είναι σωστό. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Ό,τι πει η πολιτική προστασία για τα μέτρα, αυτό πρέπει να ισχύει και να το τηρούμε. Και είναι πραγματικά δύσκολο εγχείρημα. Απλώς γιατί όσον αφορά τη μουσική,
Οι λόγοι είναι πολλοί. Όταν τραγουδάμε, εκπέμπουν πολύ εντονότερα αεροσταγονίδια. Άρα αυξάνεται πολύ η μετάδοση. Όταν επίσης υπάρχει δυνατή μουσική, για να ακούσουν τον διπλανό, πρέπει να μας ακούσει μάλλον ο διπλανός, πρέπει να αναγκαζόμαστε να φωνάζουμε πιο πολύ. Όταν φωνάζουμε πιο πολύ, εκπέμπονται πολύ περισσότερα αεροσταγονίδια, mm-hmm. άρα αυξάνεται πολύ περισσότερη μετάδοση. Αυτός είναι ο λόγος, συν της άλλης, ότι εν πάση περιπτώσει δημιουργεί μια χαλαρότητα κλπ. Η μουσική και το τραγούδι, αλλά οι κύριοι λόγοι, θέλω να πω, έχουν επιστημονικό υπόβαθρο. Δεν είναι άντε απλώς να κόψουμε τη μουσική, αλλά ούτως ή άλλως θα κάνουμε υπομονή. Ο 1η Ιουνίου, νομίζω, έρεται και αυτό το περιοριστικό μέτρο. Οπότε θα τραγουδάμε και θα ακούμε. Για να δούμε. Κύριε Θωμαίδη, τι λέτε εσείς? Αυτό το οποίο έχει όλο αυτό το διάστημα έτσι. Mm-hmm. μας απασχολεί είναι η ισορροπία μεταξύ της δημόσιας υγείας όσον αφορά την COVID-19, η ψυχική υγεία όπως γνωρίζετε και η οικονομική δραστηριότητα. Αυτοί οι τρεις πόλοι mm-hmm. Ισορροπούν πολύ δύσκολα. Ωστόσο, πέρυσι από τις αναλύσεις που κάναμε στα λίμματα είχαμε δει, παρόλη την αύξηση του Μαρτίου-Απριλίου στα αγχολητικά, είχαμε δει ότι με την άρση των περιοριστικών μέτρων υπήρξε και η ύφεση της χρήσης ενός μέρους προφανώς. Πόσο σημαντικό είναι χρήσης. Αυτό που λέτε, ναι, δηλαδή με το ναι. που άνοιξαν σιγά σιγά οι δραστηριότητες, έκοψαν πολλοί από τους ναι. συμπολίτες μας τα ψυχοφάρμακα που έπαιρναν. Ναι, τα αγχολητικά κυρίως. Mm-hmm, αυτά τα οποία που, αγχολητικά, ναι. καταλαβαίνω. Ναι. Άρα βλέπετε και τώρα την ανάγκη και το πόσο επιβεβλημένο είναι σιγά σιγά να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει κανονικότερα. Είναι επιβεβλημένο. Mm-hmm. Η ψυχική υγεία έχει διαταραχθεί παγκοσμίως, οι εξαρτήσεις έχουν αυξηθεί, είναι καταγεγραμμένες, οι ψυχιατρικές νόσοι έχουν αυξηθεί ανεξαρτήτου ηλικίας σε όλο τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι το να βγούμε από αυτό το τούνελ δεν είναι μόνο και κυρίως η οικονομική δραστηριότητα, αλλά και η παγκόσμια ψυχική υγεία. Έχετε δίκιο.